Αν και προσφέρουν πολλά στην επιστήμη, τα στερεότυπα τις έχουν απομακρύνει από επιστημονικούς τομείς. Ο λόγος για τις γυναίκες ερευνήτριες, οι οποίες αποτελούν λιγότερο από το 30% των ερευνητών παγκοσμίως. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα γυναικών και κοριτσιών στην επιστήμη, συναντήσαμε δύο δυναμικές γυναίκες και προσωπικότητες στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Η Παναγιώτα Ποϊράζη, η οποία ασχολείται με τη μοντελοποίηση του εγκεφάλου, αναφέρθηκε στο μεγάλο ανταγωνισμό στον χώρο, αλλά και στα εμπόδια τα οποία βάζουν φραγμό στην περαιτέρω εξέλιξη των γυναικών. Είναι δύο ειδών τα εμπόδια. Το ένα είναι προσωπικό, το επάγγελμα μας είναι ιδιαίτερα απαιτητικό. Πρέπει κανείς να αφιερώσει πολύ χρόνο και μεγάλη προσπάθεια για να συντηρήσει μια επιτυχημένη ερευνητική ομάδα. Και πολλές γυναίκες αποφασίζουν ότι αυτό το κόστος δεν θέλουν να το πάρουν. Είναι επίσης πάρα πολύ ανταγωνιστικό. Και αυτό είναι κάτι που πολλές γυναίκες συνειδητά λένε ότι θέλουν να ασχοληθούν περισσότερο με την οικογένειά τους. Το άλλο κομμάτι είναι ότι εφόσον κανείς πάρει αυτή την απόφαση, μετά τα εμπόδια που συναντάει στον δρόμο είναι πάρα πολλά. Συνήθως οι γυναίκες αντιμετωπίζονται με κάποια καχυποψία. Μέχρι να αποδείξουν ότι είναι καλές να αποδείξουν τις ικανότητές τους, δεν υπάρχει εμπιστοσύνη σε αυτές και αυτό το βλέπουμε σε πολλά επίπεδα. Στις δυσκολίες, ας πούμε, που αντιμετωπίζει μια γυναίκα, γιατί πρέπει να θα καταφέρει να συνδυάσει και καριέρα και οικογένεια. Αλλά παρόλα αυτά, αυτό δεν πρέπει να μας σταματάει και όλες οι περισσότερες γυναίκες πρέπει να ασχοληθούν με την επιστήμη, γιατί το οφείλουμε πρώτα στον εαυτό μας και γενικά στο γυναικείο σύνολο. Και εγώ δουλεύω με γυναίκες, είχα γυναίκες μέντορες. Η φυγή, ας πούμε, στο εξωτερικό έχει να κάνει και με τις προοπτικές και τις ευκαιρίες που έχουμε εδώ στην Ελλάδα, γιατί ζούμε και σε μία περίοδο οικονομικής κρίσης, οπότε αυτό συμβάλλει πάρα πολύ. Μετρημένα στα δάχτυλα του ενός χεριού είναι η ερευνήτρια στην ανώτατη βαθμίδα στο ΙΤΕ, όπου το ποσοστό είναι κάτω του 5%, όπως μας ανέφερε η Διευθύντρια Ερευνών στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας, η οποία σημείωσε ότι δεν είναι θέμα ικανοτήτων, αλλά θέμα νοοτροπίας της κοινωνίας. Ενώ ξεκινάει ανάποδα, ξεκινάει με πάρα πολλά κορίτσια να σπουδάζουν, ειδικά στον χώρο της βιολογίας, να μεταβαίνουν στο επίπεδο του διδακτορικού φοιτητή και εκεί κάπου μεταξύ με τα διδάκτορα και ερευνητή αρχίζει η δραματική πτώση. Κοιτάξτε, οι γυναίκες σίγουρα μπορούν να προσπαθούν να υπερασπίζονται τα δικαιώματά τους, να μην τα βάζουν κάτω, να αντιμετωπίζουν αυτή την κατάσταση με θάρρος και στο κάτω-κάτω δεν είναι θέμα ικανοτήτων στην τελική, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Είναι καθαρά θέμα μιας νοοτροπίας της κοινωνίας, της οποίας θεωρώ ότι είναι στο χέρι μας να την αλλάξουμε. Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας γυναικών και κοριτσιών στην επιστήμη, το ΙΤΕ γενιάζει σειρά δράσεων με την αρχή να γίνεται με μια εντυπωσιακή φωτογράφηση ερευνητριών που στελεχώνουν το Ίδρυμα. Τα δικά της μηνύματα προς τις γυναίκες στέλνει η Ελμίνα Καμπουράκη. Να κάνουν το βήμα, να ασχοληθούν με την επιστήμη, να προσεγγίσουν και τους καθηγητές τους στα πανεπιστήμια που σπουδάζουν, να προσεγγίσουν και ερευνητικά ιδρύματα, να έρθουν, να ξεκινήσουν με πτυχιακές, με διπλωματικές, να γνωρίσουν τον κόσμο της επιστήμης και εγώ είμαι σίγουρη θα τους κερδίσει. Και όπως τονίζει ο ΙΕ, ο κόσμος χρειάζεται την επιστήμη και η επιστήμη τις γυναίκες, προσθέτοντας ότι πρέπει να υποστηρίζουμε τα κορίτσια και τις γυναίκες να αξιοποιούν πλήρως το δυναμικό τους ως επιστημονικοί ερευνητές και καινοτόμοι.